διάστημα είχατε μία διαφορετική προσέγγιση προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, υπήρχαν και οι πληροφορίες ότι μπορεί να συνεννοηθείτε ή ενδεχομένως μιλούσαν για κάποια συγκυβέρνηση. Ξαφνικά έχετε αλλάξει η ρητορική, έχει γίνει λίγο πιο σκληρή η ρητορική σας, πιο επιθετική στην κυβέρνηση. Εγώ ποτέ δεν μιλούσα για συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούσα για οικουμενική κυβέρνηση και με συμμετοχή και της Νέας Δημοκρατίας πάντα. Και είναι μάρτυρας ο κύριος Χατζής, είναι μάρτυρες ο κύριος Αυτιάς, όλοι οι δημοσιογράφοι και οι δικοί σας, αλλά και άλλων σταθμών που ήμουνα σταθερός υπέρ οικουμενικής. Γιατί είμαι υπερικουμενικής. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, τάξη ο Χατζής είμαι, αν μου επιτρέπετε. Το ερώτημα είναι το εξής. Σας ρώτησε η συνάδελφος ότι άλλαξε η ρητορική. Δηλαδή, στην αρχή είσαστε πιο μαλακός με το ΣΥΡΙΖΑ στην κριτική σας. Εύνης, βλέπουμε να αλλάζετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, προχτές στη Βουλή είσαστε πολύ σκληρός. Είστε πολύ σκληρός στη Βουλή. Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Αυτό ήθελα αυτό να σας πω, κύριε Χατζή. Γιατί? Ότι την οικουμενική που ζητώ, ναι, τη ζητώ για να γίνει συνένεση. Δηλαδή για να γίνει ενότητα του πολιτικού κόσμου και να δώσουμε την εικόνα πολιτικής σταθερότητας προς την Ευρώπη. Ναι, το κατάλαβα. Πράγμα αυτό. Πράγμα σημαντικό και για να έρθουν... Και για... Ναι, είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε εκεί που το σύνταγμά μας... στο ΕΣΟΡΟΥ απαιτούσε 4/5, το παίρνει από τα 4/5 και το πάει στην Ολομέλεια της Βουλής να το περάσει με 151. Άρα και εκεί που υπήρχε νομοθετημένη συνένεση πολέμησε να την κρεμίσει. Αυτό με εκνεύρισε και είχατε διότι αυτή την... φαίνεται βέβαια διότι είναι σαφές όταν ζητά συνένεση τουλάχιστον εκεί που την έχεις ήδη τη συνένεση τη σέβεσαι. Μισό λεπτό. Εάν βεβαίως είναι ξεκάθαρο και μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε όλοι μας ότι από την αρχή ζητήσατε οικουμενική, δεν ζητήσατε κάτι άλλο, αυτό ήταν το βασικό σας, η βασική σας θέση. Εγώ όμως θα θέσω ένα ερώτημα, γιατί είχα μια ζήτηση εδώ και με δημοσιογράφους και φιλοξενήσαμε και μια αποκλειστική δήλωση του κυρίου Βίζερ στην εκπομπή μας, που τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στο εξωτερικό για να έχουμε μια συμφωνία καλή. Ρωτάω λοιπόν, εάν φτάσουμε στον τοίχο, δηλαδή δεν πάει παρακάτω, κύριε Πρόεδρε, και η κυβέρνηση δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, θα υπάρξουν ενδεχομένως δύο λύσεις. Η μία λύση, και θα μου πείτε εσείς αν υπάρχει και τρίτη φυσικά, η μία λύση, κύριε Πρόεδρε, είναι να διευρύνει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Δεν μιλάω για κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Και η άλλη λύση ενδεχομένως είναι να προσφύγει στις κάλπες, να πάει στον ελληνικό λαό να δώσει εκείνος την απάντηση στο πρόβλημα. Στην πρώτη περίπτωση. Όταν... Και η τρίτη εάν, που μελέτε, πιστεύω είναι εκεί, είναι ενδεδειγμένη, είναι να αφήσει ο Μητσοτάκης τα όνειρα για πρωθυπουργίες, να σεβαστεί την κατάσταση της χώρας, ο Τσίπρας να παραδώσει την εξουσία αφού δεν μπορεί μόνος, για να γίνει αυτό που ζητούσα. Σύμφωνοι, και που αυτό το έχετε ζητήσει, γι' αυτό... Δεν το έθεσα επειδή το έχετε το ήδη διατυπώσει. Ένα λεπτό. Αν δεν γίνουν τα δύο αυτά, στην πρώτη περίπτωση... Τότε σημαίνει ότι είναι αλαζόνες, και βάζουν την καρέκλα πάνω από τη χώρα και πρέπει να τιμωρηθούν από τον ελληνικό λαό τέτοιοι πολιτικοί άντρες. Εσείς δεν θα πηγαίνατε σε... Βάζουν ο Μητσοτάκης, ας πούμε, και ο Τσίπρας, αν βάζουν την καρέκλα... Πάνω από τη χώρα, εσείς, κύριε Χατζή. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πηγαίνατε ενδεχομένως στην πρώτη λύση της διεύρυνσης ενός κυβερνητικού σχήματος με τη δική σας παρουσία? Ούτε να το σκέπτεται ο Τσίπρας, ούτε να το ονειρεύεται. Με ξέρει ο Φλαμπουράρης, με ξέρει και ο Τσίπρας, γιατί ήμουν του πατέρας του φίλος. Εγώ το καλό της Ελλάδος θέλω. Ωραία, τότε γιατί δεν συμμετέχετε, κύριε Λεβέντη, γιατί δεν συμμετέχετε, αφού θέλετε το καλό της Ελλάδος, αφού λέτε ότι θέλετε... Για δεν κάνουν το καλό... Ακούστε, σε όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή πάνε δικτατορικά οι άνθρωποι. Είπε ο παπάς θα δώσει 4 άδειες. Γυρίζω και του λέω, ποιες είναι οι 4, τα κανάλια είναι 8. Θα κλείσεις κανάλια? Και λέει και κάτι, να μην πω τη λέξη, βλακίες. Βλακίες έλεγε για το πιο σοβαρό θέμα. Ενώ τα κανάλια θέλουν κανόνες, τάξη, έλεγχο, αυτός θέλει να τα κλείσει. Ποιος είναι αυτός? Μάλιστα, αυτό που είναι... ήρθε να κλείσει. Δεν έκλεισε ο Μητσοτάκης τα κανάλια. Δεν έκλεισε ο Σιμίτης. Δεν έκλεισε ο Καραμαλής. Δεν έκλεισε κανένας. Ο Τσίπρας θα κλείσει τα κανάλια.
Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να στηρίζω. Όχι, τους όχι, όχι. Δεν το αλλά λέμε τα κανάλια είναι θέμα δημοκρατία τα κανάλια. Επειδή είστε ο και. Ο κύριο με... αυτό θα τα κλείσει και θα δώσει άδειε. Και ακούω ότι θα δώσει άδεια και σε Τούρκο. Μάλιστα. Σε Τούρκο διαδίδεται, κύριε Χατζή, ότι θα δώσει. Το έχω ακούσει. Ας το διαψεύσει σας αυτό. Σα είδα και στη Βουλή. Ναι, δεν απαντούν. Δεν απαντούν όχι, όμως. Δεν υπήρξε απάντηση. Και θέλετε να του στηρίξω αυτού του ανθρώπου. Ναι, αλλά αν επειδή, όπω είπε ο Νίκο Παγιωτόπουλο, σα λέω το σας... Σύνταγμα στο Εσουρού. Ναι, το Σύνταγμα ξεκάθαρο, στο Εσουρού ναι, ναι. Ζητούσε 4/5. Ναι. Και επειδή δεν εξυπηρετεί το από την ψήφο των άλλων κομμάτων, το παίρνει από τα 4/5 και το πάει στη Βουλή στο 151. Ναι, γνωστό. Άρα τα περισυνένεσης του Τσίπρα είναι κοροϊδίες. Τα περισυνένεσης είναι εμπαιγμή. Σύμφωνοι, αλλά εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα. Επειδή ο Βασίλης ο Λεβέντης υποστηρίζει και λέει, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τον αφισβητήσω, ότι ρε παιδιά, εγώ, όπως σας είπε ο κ. Παγιωτόπουλος νωρίτερα, την Ελλάδα, για την Ελλάδα ενδιαφέρουμε, οι άλλοι ενδιαφέρονται για τις καρέκλες. Ωραία. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο Χ που δεν πάει παρακάτω και δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, Πρόεδρε μου, και αύριο το πρωί η χώρα θα κρέμεται από τότε, μία ψήφο, ακούστε, θα πάμε για εκλογές πάλι, τι θα κάνετε, θα τα αφήσετε έτσι. Αν φτάσουμε να κρέμονται έτσι, όλοι, κύριε, θα σας απαντήσω. Ναι, εντάξει, αν φτάσουμε να κρέμονται όλοι από το Λεβέντη, θα πω κάτι. Να κάνει την απλή αναλογική, να ξέρουμε ότι είναι σταθερά η απλή αναλογική, να κόψει και τις συντάξεις τις πολλές σε μία. Όλοι οι Έλληνες μία σύνταξη, να μην παίρνει κανείς πάνω από. Αυτό το γνωστό 1500, που έχετε πει. Ναι, ναι. Να κόψει τη συντάξη των βουλευτών των ΤΕΟΣ, να κόψει τη συντάξη των πλουσίων 80.000 συντάξεις και να μην πάρει τηλέφωνο τότε ο Τσίπρας. Θα δεχόσαστε τότε σε αυτή την περίπτωση. Απλή αναλογική το πρώτο. Ναι. Πώς? Θα δεχόσαστε. Αν τα κάνει όλα αυτά, να με πάρει τηλέφωνο. Όχι, απαντήστε μου, θα δεχόσαστε. Ξέρω ότι δεν θα τα κάνει γιατί και αυτό εάν τα κάνει. Είναι. Και ο Τσίπρας. Είναι προϊόν του ίδιου καθεστώτος. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έχει ερώτηση ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, ο συνεργάτης μας και συνάδελφος. Βεβαίως. Να σας θέσει και ο Νίκος μια ερώτημα. Κύριε ναι. Λεβέντη, το θέμα είναι ότι και ναι. Στο παρελθόν είχατε πει για τα 9 σημεία και το είχατε πει στην εκπομπή τη ραδιοφωνική μας. Ναι, ότι στα 9 σημεία. Και τώρα λέτε, απλή αναλογική συντάξη. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο Βασίλης Λεβέντης ψηφίζει, ναι, συμμετέχει στην κυβέρνηση. Είδα τον Κουρουμπλή που κορόιδευε προηγουμένως. Λέει αναλογικότερο. Τι θα πει αναλογικότερο? Και λέει και σταθερές κυβερνήσεις. Άρα στο κεφάλι του Κουρουμπλή υπάρχει σύγχυση. Οι σταθερές κυβερνήσεις σημαίνουν ενισχυμένοι. Η αναλογική σημαίνει θέλεις 50% συν μία ψήφο για το σχηματισμό κυβέρνησης. Πάνε πάλι να τετραγωνίσουν τον κύκλο και να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όταν λες σταθερές κυβερνήσεις. Μιλάει, αφήνει τον πόνους μέσα. Όταν λες αναλογική. Αφήνει τον πόνους μέσα. Όταν λέει για σταθερές κυβερνήσεις, σαφώς θα έχουν και πόνους. Τι πόνους με και πόνους, δεν μας ενδιαφέρει. Λέω ότι λέει ο κύριος. Θα καταργηθεί τελείως τον πόνους. Αν θέλουν, όχι, αν θέλουν την ψήφο του Λεβέντη, πλήρης κατάργηση του πόνους. Μάλιστα. Και απλή αναλογική. Αυτό μάλιστα. Που δεν έκανε ο Φλωράκης το 89. Και κοιτάξανε μόνο οι κομμουνιστές να πάρουν συντάξεις εθνικής αντίστασης. Αυτό δεν θα το κάνω εγώ. Το παμπάλαιο αίτημα της κεντροαριστεράς για απλή αναλογική, εγώ θα το αξιώσω, κύριε Χατζή. Σας ευχαριστώ, κύριε, σας ευχαριστώ θερμά, και κύριε Πρόεδρε. Οι συντάξεις των πλουσίων, να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων 80.000 συντάξεις, όσων έχουν ούτως ή άλλως εισοδήματα από άλλες πηγές πάνω από 3.000 ευρώ, να κοπούν οι 900 συντάξεις των ΤΕΟΣ βουλευτών. Εντάξει. Και όλες οι συντάξεις να συνενωθούν σε μία, οι πολλές, γιατί έχουμε 330.000 συνταξιούχους με 3 συντάξεις ο καθένας και 1.200.000 με 2 συντάξεις. Μάλιστα. Είμαστε από εκεί. Από εκεί πρέπει να λυθεί το ασφαλιστικό και όχι να κυνηγάμε τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες για να τους εξοντώσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θα λυθεί το ασφαλιστικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κόβοντας το λίπος, τις υπερβολές. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη που